δικαιολογεί, ανήκει στους ιδιοκτήτες του καταστήματος, στους οποίους έχουμε καλές δουλειές, καλό ρίσκο, να παίρνουμε πρωταθλήματα, ευρωλίγες και να πουλάνε φανέλες σε όλο τον κόσμο, Ελλάδα και εξωτερικό. Φαντάζομαι ετοιμάζεται κάτι άλλο στα πλάνα εν όψη του Final Four για το Βελιγράδι, αν όλα πάνε καλά για την ομάδα έτσι όπως ακριβώς. Δεν ετοιμάζουμε τίποτα, εμείς ετοιμάζουμε την ομάδα για να πάει στο Βελιγράδι. Εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι στο αγωνιστικό. Κύριε Πρόεδρε, θεωρείτε ότι η αγωνιστική παρουσία της ομάδας, οι καλές εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα, η πολύ καλή παρουσία τα τελευταία χρόνια βοηθάνε τον Ολυμπιακό και στο εμπορικό κομμάτι ώστε να ανοίγει τέτοια καταστήματα και να μπορεί να έχει και περαιτέρω επιρροή στο κοινό εκτός από την αθλητική, την καθεαυτό αθλητική? Ναι, σίγουρα. Οι φανέλες του Ολυμπιακού, είτε είναι φανέλες προπόνηση είτε φανέλες αγώνα που από ό,τι φαντάζομαι πουλάνε περισσότερο, διαδίδουν τον Ολυμπιακό παντού σε όλο τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί καινούριους φιλάθλους και έτσι αυξάνεται ο κόσμος που αγαπάει τον Ολυμπιακό σε όλο τον κόσμο. Ένα δώρο για το Χάκετ θα ψωνίσετε από εδώ? Τώρα είναι σήμερα τα 93 χρόνια του Ολυμπιακού. Είναι ένα μαγαζί για τον Ολυμπιακό, για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού. Να μην αναφερθούμε σε συγκεκριμένους παίκτες. Έγινε χθες ό,τι έπρεπε να γίνει, έγινε χθες. Ένα δώρο για τον Ολυμπιακό. Να κάνουμε εμείς. Η ομάδα μας κάνει δώρο με πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα. Αυτό είναι δώρο. Είναι δεδομένο ότι το κατάστημα βρίσκεται αρκετά μακριά από τον Πειραιά, αλλά είναι στη γειτονιά σας, είναι κοντά στα γραφεία σας. Θα το προτιμάτε σε σχέση με τα άλλα καταστήματα του Ολυμπιακού? Το κατάστημα, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Εγώ δεν έχω πρόβλημα έτσι κι αλλιώς, αλλά εδώ είναι πολύ καλό κεντρικό σημείο για κόσμο που για κάποιο λόγο δεν μπορεί κάτω, ανεξάρτητα από το αν κατεβαίνει στο σεφ. Για αγώνα, ίσως δεν ήταν τόσο βολικό. Εδώ πιστεύω ότι είναι ευρεία, πιάνει όλη την Ελλάδα και από εξωτερικό. Είναι το σημείο τόσο κεντρικό που είναι πάρα πολύ καλό και ελπίζω να κάνουν καλές δουλειές. Να περιμένουμε που θα ανοίξουν και άλλα τέτοια καταστήματα. Σου λέω, εγώ δεν κάνω την εμπορική ανάπτυξη. Μακάρι να ανοίξουν και άλλα καταστήματα, αλλά προτιμώ να κοιτάζω προς το Βελιγράδι προς το παρόν.